Λες και φίλοι, θα με θυμηθείτε πως η εκλογή του Μητσοτάκη θα αποδειχθεί το καλύτερο δώρο προς το Μαξίμου. Γιατί ο βίος και η πολιτεία του έχουν πολλές λακέδες. Ελλείψη αυτού του ηθικού πλεονεκτήματος καθημερινά θα υποχρεώνονται κάποιοι να απολογούνται και μάλιστα οι αγνοί βιοπαλαιστές, ιδεολόγοι για όσα θα βγαίνουν στη φόρα. Ο Μητσοτάκης είναι η χαρά του Μαξίμου. Όταν μετά από τις φοβερές αποκαλύψεις στις τελευταίες μας εκπομπές, έγκυροι μαχόμενοι δημοσιογράφοι, εδώ ενώπιόν σας είπαν πράγματα που σε άλλη περίπτωση μηνύσεις θα γεννώσονται και ο Μητσοτάκης δεν τόλμησε ούτε καν να τους διαψεύσει, αντιλαμβάνεστε τι έχει να γίνει τις επόμενες μέρες. Είναι ευάλωτος και γι' αυτό τον ήθελαν, προφανώς γι' αυτό τον ήθελαν και οι ξένοι και οι ντόπιοι, όπως απεκάλυψαν με τους ξέφρενους πανηγυρισμούς τους στα έντυπά τους. Ο Μητσοτάκης έδωσε όμως και όλα στα πρώτα δείγματα της πολιτικής αποκλεισμού που ακολουθεί εναντί όλων των εσωκομματικών του αντιπάλων, επιλέγοντας κουμπάρους, συγγενείς και συμμαθητές από το Αμερικάνικο Κολέγιο, από τη δική του στενή παρέα δηλαδή. Έτσι αποδεικνύει ότι τα περί αξιοκρατίας ήταν λόγια του αέρα. Είναι ένας κανονικός παλαιοκομματικός φαυλοκράτης και τώρα μέρα με τη μέρα θα το διαπιστώνει ο καθένας ότι γίνεται μια προσπάθεια μετασχηματισμού της παράταξης σε κόμμα Μητσοτάκη. Η πολιτική συμμαχία με τους γνωστούς ακροδεξιούς του λαού, καθώς και με την προσθήκη στελεχών του ΠΑΣΟΚ και του Ποταμιού, αλλά και του Τζίμερου, φτιάχνει το υβρίδιο του καιροσκοπισμού. Η μεγάλη συνδιαλλαγή του Σαμαρά με τον Μητσοτάκη φανερώνει τον αμοραλισμό των πολιτικών συγκεκριμένων αυτών. Το τι τους ένωσε, μάλλον εκείνος που μέχρι πρώτην ο Σαμαράς μιλούσε για τα Αργύρια Συμπυλίδη, είδατε ότι τώρα. Άλλο φαίνεται ότι κυρίως τον απασχολεί και ζητά να του το λύσει ο Μητσοτάκης. Το μέλλον του στενού του συνεργάτη Σταύρου Παπασταύρου, του διαχειριστή δηλαδή, των κεφαλαίων μέσω offshore εταιριών. Αυτό θέλει να έχει μια αίσια κατάληξη, μια ίδια δηλαδή κατάληξη με εκείνη του Χριστοφοράκου, της Siemens, του φίλου του Μητσοτάκη. Τώρα, γιατί τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και βαστάζει της διαπλοκής επιμελώς απέκρυψαν όλη αυτή την αποκρουστική εικόνα και την πολιτεία του Μητσοτάκη και το μπραντ της καταστροφικής για τον τόπο οικογενειοκρατίας, τι να σας πω, εδώ είμαστε και θα το δούμε. Γιατί του έφτιαξαν και ένα προφίλ ελπιδοφόρο ενώ παράλληλα φρόντισαν να ταυτίσουν το Μημαράκι με ό,τι πιο αποκρουστικό. Πάλι θα τα καταλαβαίνουμε μέρα με τη μέρα. Είναι προφανές ότι θέλουν να γλιτώσουν τη φυλακή και τη δίμευση των κλεμμένων. Και γι' αυτό, είδατε, ο πατέρας του πρώην βουλευτή του Σαμαρά, ο Σταύρος Ψυχάρης, προχτές, πριν πάει να απολογηθεί στον εισαγγελέα, πλήρωσε 3,5 εκατομμύρια. Αλλά και ο άλλος, ο Σταύρος ο Παπασταύρος, στενός συνεργάτης του Αντώνη του Σαμαρά, μόλις προχτές πήρε το πρώτο πρόστιμο 3.300.000 ευρώ. Να, τώρα λοιπόν τελειώσαν τα ψέματα. Και τώρα να δούμε τι θα κάνει ο Μητσοτάκης. Πρέπει για το χατήρι των ξερών δανειστών, πρέπει να επιμείνει ακόμα πως πρέπει να γίνουν ακόμα 11.000 απολύσεις των εργαζομένων στο δημόσιο. Θα επιμείνει πως πρέπει να κοπούν οι συντάξεις και τα προνοιακά επιδόματα, ότι πρέπει να αυξηθούν οι εισφορές δικηγόρων, μηχανικών, γιατρών, ελεύθερων επαγγελματιών. Εδώ θα είμαστε. Να δούμε λοιπόν. Αν πράγματι θα χαίρονται οι Τροϊκανοί, αφού όπως προεξόφλησαν οι γερμανικές και αμερικανικές εφημερίδες, ότι ο νέος αρχηγός είναι από πολιτικό τζάκι, είναι νεοφιλελεύθερος, που γράφουν αυτολεξί θα εξασφαλίσει, λέει, τις μεταρρυθμίσεις, είτε ως αντιπολίτευση είτε ως κυβέρνηση. Έτσι λοιπόν εξηγείται και ο διορισμός του εκφραστή της αντιλαϊκής μνημονιακής πολιτικής Γεωργιάδη, όπως διαθρηλείται στη θέση του αντιπροέδρου. Παρότι διαψεύδει μια τέτοια τοποθέτηση την άλλη δέσμευση ότι δεν θέλει ακροδεξιούς. Το ίδιο όμως και ο διορισμός του επί πολλά χρόνια και μέχρι πριν λίγες εβδομάδες κρατικοδία του Παπαθανάση στη θέση του Γενικού Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας. Τι σηματοδοτεί την πανηγυρική ταύτιση κράτους κόμματος και βεβαίως αυτό δεν συνάδει σε καμιά περίπτωση με την υποσχεθήσα αξιοκρατία και τη δέσμευση για μη κομματικό κράτος και μη κρατικό κόμμα. Ακόμα αέρας κοπανιστός ήταν και η ανανέωση που επαγγέλθηκε. Δεν υπηρετείται η ανανέωση με το διορισμό πρώην βουλευτών, των αποτυχημένων, των καταψηφιστέντων δηλαδή από τον λαό, κουμπάρων και κολλητών. Με φθαρμένα υλικά κάνεις ανακύκλωση των πολιτικών απορριμμάτων. Δεν κάνεις όμως κάτι το καινούριο. Αλλά τι να πει
κανείς όταν κατά τον Τζίμερο, τον Μάνο, τον Γεωργιάδη και τον Σαμαρά, τον Σόιμπλε και τον Ντάισεμπλουπ, ότι ο Μητσοτάκης αποτελεί ελπίδα. Τότε νομίζω από μόνο του αυτό φτάνει για να συνειδητοποιήσει ο καθένας ότι ο εφιάλτης είναι πρώτον πυλών. Τέλος, ο διορισμός στη θέση του γραμματέα του πολιτικού σχεδιασμού, του πρώην βουλευτή της Κέρκυρας, του φίλου του, του συμμαθητή του στο Αμερικάνικο Κολέγιο. Αυτού που τόλμησε να πει δημόσια ότι ο αγώνας των Ελλήνων για το όνομα της Μακεδονίας είναι μια μπούρδα. Τι δηλώνει? Μα όταν η νέα κομματική καθοδήγηση πιστεύει ότι είναι μπούρδα η υπόθεση της Μακεδονίας, τότε ασφαλώς στηρίζουν τα κόκαλα του Καραμαλή. Αυτό τον άθλιο πολιτικάντη έκανε διαφωτιστή που δεν έχει ζητήσει ακόμα συγγνώμη από το λαό της Μακεδονίας για τις γελίες δηλώσεις που έκανε τότε. Κουλή, ακούς, γιατί τον έκανες? Είσαι έτοιμος μήπως να παραδώσεις το όνομα της Μακεδονίας? Πιστεύεις μήπως σε εκείνο το παλιό μητσοτακικό δόγμα ότι οι Έλληνες ξεχνούν εύκολα? Είναι προφανές λοιπόν ότι η εκλογή Μητσοτάκη όχι μόνο δεν προωθεί, αλλά αντίθετα αναστέλεια, ακυρώνει κάθε προσπάθεια για την ανασύνθεση ή και τη διεύρυνση της ελληνικής κοινωνικής πατριωτικής κεντροδεξίας. Το κόμμα Μητσοτάκη είναι ταγμένο στις αντιλαϊκές μνημονιακές πολιτικές και ευθυγραμμισμένο πλήρως με ακραίες νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις. Αντιλαϊκές επιλογές φοβάμαι και εκείνες που μπορεί να έχουν να κάνουν με τα μεγάλα εθνικά ζητήματα. Αν έτσι είναι, τότε δυστυχώς είναι σύντομα καταδικασμένο να απογοητεύσει όσους στήριξαν την υποψηφιότητά του και να διαψεύσει όσους εναπέθεσαν τις ελπίδες τους αυτών. Εδώ είμαστε λοιπόν για να αναδείξουμε τα πολιτικά χαρακτηριστικά αλλά και τις προτεραιότητες του Κυριάκου Μητσοτάκη και των πολιτικών του συμμάχων σε αυτές τις ανάλγητες, τις αδιέξοδες πολιτικές που βυθίζουν ακόμα περισσότερο και τον τόπο αλλά και το πολιτικό σύστημα σε αυτό το τέλμα και οριστικοποιούν το διαζύγιο με τις κοινωνικές ομάδες αλλά και με όσους πολίτες πρόκειται στο μέλλον να νιώσουν στο πετσί τους αυτές τις αντιλαϊκές πολιτικές. Εγώ, ως γέννημα και θρέμα αυτής της παράταξης και για 25 χρόνια βουλευτής της, εξακολουθώ να πιστεύω ότι η χώρα χρειάζεται μια πραγματική μεγάλη λαϊκή δημοκρατική κεντροδεξιά. Εύχομαι και ελπίζω αυτές οι δυνάμεις να μην κάνουν το λάθος να δώσουν λευκή επιταγή και να μην ξεχάσουν ποτέ ότι ψήφισαν Μητσοτάκη μόνο 157.000 και ότι αυτή μπορεί να αποτελεί μια έκφραση μιας μειοψηφούσας ακραίας αντικοινωνικής νεοφιλελεύθερης τάσης μέσα στη μεγάλη οικογένεια που με αρχηγό τον Κώστα Καραμαλή την είχαν ψηφίσει 2,5 εκατομμύρια Έλληνες. Ο μητσοτακισμός συνιστά σταθερά από το 65 μέχρι και σήμερα. Μια μικρή μόνο, σκοτεινή και απεχθή αντικοινωνική τάση μέσα στη μεγάλη δημοκρατική οικογένεια. Τα πολιτικά χαρακτηριστικά λοιπόν εδώ θα είμαστε και θα τα βλέπουμε δια γυμνού οφθαλμού. Πάμε στο τελευταίο μέρος της κουβέντας μας. Είναι δυνατόν να έχω την απέτηση να αποφασίζω εγώ πώς θα λέγεται μια διπλανή χώρα? Αντίθετα, χάνουμε τεράστιες δυνατότητες διπλωματικής παρέμβασης και επιρροής λόγω του ότι εμένουμε σε αυτή την κατεύθυνση μπούρδα. Πώς το είπε? Μπούρδα. Μπούρδα, Για να δούμε. Ποιος είναι αυτός? Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Γυριάδης. Εάν ζούσε και έβλεπε αυτόν. Που μη μιλάτε κύριε καθηγητά, ναι, Γεωργιάδη τον λένε και αυτόν, ήταν σημαντικός. Νίκο Γεωργιάδη. Ναι, αυτός ήταν στο Αμερικάνικο Κολέγιο, δεν ήταν ο Άδωνης που ήταν στο Λαός. Ναι. Αυτός είναι ο νεοφιλελεύθερος με τον Μάνο, με τον Τζίμερο. Αυτός... Ήμουνα σε ένα πάνελ μαζί στο Τριανταφυλλό. Αυτός λοιπόν. Τον είχα μπερδέψει με Πασόκ. Ναι, αλλά δεν μας αφήσατε να ακούσουμε τι είπε. Σας παρακαλώ πολύ, δείξτε τον Κωνσταντίνο Καραμαλή τι έλεγε από αυτού του θέματος. Και μετά πάλι σας παρακαλώ τον κύριο Γεωργιάδη. Που τον όρισε τώρα ο κύριος Μητσοτάκης, εννοείται όχι τυχαία, ποιος ξέρει, μπορεί να θέλει να λύσει το θέμα με τα Σκόπια ο κύριος Μητσοτάκης. Για να δούμε. Πώς κρίνετε τις τελευταίες δηλώσεις του Γλυκόρο? Φοβούμαι ότι σύντομα θα μετανιώσει. Τα για αυτά που κάνει, για αυτά που λέει. Ελπίζω σε λοιπόν. Ότι οι σύμμαχοι και οι συνεταίροι μας θα καταλάβουν επιτέλους ότι δεν υπάρχει παρά μια Μακεδονία. Και η Μακεδονία αυτή είναι
Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Σε παρακαλώ. Δεν υπάρχει παρά μια Μακεδονία. Και η Μακεδονία αυτή είναι ελληνική. Δεν είναι δυνατόν να έχω την απέτηση να αποφασίζω εγώ πώς θα λέγεται η διπλανή χώρα. Αντίθετα, χάνουμε τεράστιες δυνατότητες διπλωματικής παρέμβασης και επιρροής λόγω του ότι εμένουμε σε αυτή την κατεύθυνση μπουρδα. Αν λοιπόν τώρα αυτόν τον είχε επιλέξει ένας άλλος αρχηγός, σε αυτή τη στιγμή, πέστε μου τι θα είχε γίνει. Τι θα είχε γίνει από τους καναλάρχες, τι θα είχε γίνει από όλους εκείνους που θα ενθυμούνται και θα έλεγαν ό,τι έλεγαν. Και γιατί επελέγει τελικά αυτός να είναι, λέει, ο γραμματέας του πολιτικού και στρατηγικού σχεδιασμού. Δεν είναι το παιδί που θα φέρει για τα θελήματα. Αυτός θα είναι ο καθοδηγητής. Αυτός θα λέει του Γούδη αν θα πρέπει να ξαναπεί Μακεδονία, ξακουστεί του Αλεξάνδρου η χώρα. Και δεν ανοίγει μύτη, τίποτα, τίποτα. Ήτανε τυχαίο αυτό και η επιλογή τυχαία και το θέμα που είναι ανοιχτό, το είδατε, κάνουν λέει τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια ομάδα φιλίας, λέει, μεταξύ των ευρωβουλευτών και των βουλευτών που θα την πούνε ομάδα φιλίας με την Μακεδονία, λέει, με το κράτος της Μακεδονίας. Στο Ευρωκοινοβούλιο, είναι χτεσινή είδηση. Κοιτάξτε, αν δεν το είδατε, για να σας πω ότι είναι πολύ επίκαιρο. Εκτός αν κανένας πάρει, μπορεί να πει ότι θα ισχύσει εκείνο που πίστευε ο πατέρας Μητσοτάκης, ότι γρήγορα ξεχνάνε οι Έλληνες, θα το ξεχάσουν, μπορούμε να το λύσουμε. Εκτός τον Ανδρέα Παπανδρέου και τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, όλοι οι άλλοι πρωθυπουργοί έχουν πει αυτά που λέει ο κύριος Γεωργιάδης αυτή τη στιγμή. Εκτός τον Ανδρέα Παπανδρέου, ναι, και τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Γιατί ο Κώστας Καραμαλής είπε αυτό. Γιατί δεν πήγε να κλείσει η κυβέρνηση αυτή. Μα τι λες τώρα. Τι είναι αυτά τώρα. Τι λες τώρα. Δεν πήγε να το κλείσει. Καλά, σοβαρά το λες τώρα. Είπε ο Κώστας Καραμαλής. Αυτό είναι ανέκδοτο δηλαδή τώρα. Είπε ότι είναι μπουρδα. Έχει βρεθεί Έλληνα. Το βέτο ποιος το έβαλε. Όχι, να τον υπερασπιστεί. Μισό λεπτό τώρα. Τι λέει τώρα. Να τον υπερασπιστεί. Να τον υπερασπιστεί. Γιατί εδώ που τα λέμε βλέπω ότι. Έλεος. Τι χούλιγκα. Να λέμε σοβαρά πράγματα. Ενδιάμεσο βλέπω όνομα ότι η εφημερίδα του κυρίου. Βλέπω η εφημερίδα του κυρίου. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Με το παράγωγο Μακεδονία δεν είναι. Είναι απαράδεκτο να το επαναλαμβάνει και να μην λε πω έχει κάνει λάθο. Εγώ διαφωνώ. Τι να διαφωνεί. Και ο καθένα μπορεί να λέει ότι έξω έχει νύχτα ή μέρα. Όλε οι κυβερνήσει. Τώρα χάνουμε τσάμπα χρόνο τη εκπομπή, έτσι. Είναι κρίμα δηλαδή. Κύριε Πάρη. Είναι αστείο, είναι ανέκδοτο. Περίμενε. Τώρα ποιος λέει το Βουκουρέστι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τώρα, εντάξει. Σου ζητώ τώρα αμέσως να ανακαλέσεις, διότι δεν σε είπα μπουρδα. Και μπουρδα είναι αυτό που λες όταν υπάρχει ένα Βουκουρέστι. Έλεος. Δεν μπορείς να αλλοιώνεις τα γεγονότα, είμαστε συνάδελφοι. Θα κάνω εκ των προσπαθούσε να πει ο κύριος Λασκαρίδης. Να κάνεις ξέρω εγώ και μια ώρα σου. Παράγωγο διαπραγματεύτηκαν. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Να μην με παρακαλείς καθόλου. Είπες και κάτι για το μεταναστευτικό, είπες και κάτι για το προσφυγικό, το οποίο δεν είναι έτσι. Εγώ σας ακούω και εμείς. Παράγωγο διαπραγματεύτηκαν όλες οι κυβερνήσεις. Λοιπόν, κύριε Νικολόπουλε. Όλες οι κυβερνήσεις. Αλλά έχει δίκιο και ο Πάρης. Καταρχάς, για να τα μαζεύουμε λίγο τα πράγματα, σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό και το προσφυγικό, δεν είναι η μπάλα στην εξέδρα, είναι θέμα και είναι πρόβλημα. Και σε συνέχεια με αυτό εδώ το εθνικό θέμα, είναι τα θέματα αυτά που κάποιοι έχουν επιλέξει ως μεταρρυθμιστή. Είχαμε τον εξυγχρονιστή. Όχι, εδώ δεν μιλάει τώρα ο Γούδης για εθνομηδενιστές. Τώρα έχουμε τον μεταρρυθμιστή. Ο Γούδης τους εθνομηδενιστές τους βλέπει μόνο από εκεί. Τώρα έχουμε τον μεταρρυθμιστή. Όχι, τώρα δεν μιλάει ο Γούδης. Τώρα δεν είναι οι Γούδης. Μπορεί να του λένε του Γούδη αυτά και να μην τον ενοχλεί καθόλου. Γιατί ετοιμάζεται που φαίνεται και ο Γούδης να πάει από εκεί να κάνει τι. Κάποια συμφέροντα λοιπόν τώρα. Ξέρω εγώ έτσι φαίνεται και να βλέπω να μην μιλάει. Από τη θέση μου, άμα δεν μου δίνει το λόγο, μόλι μιλάει. Κάποια συμφέροντα τώρα προετοιμάζουν τον μεταρρυθμιστή. Να ομολογήσω, οφείλω να ομολογήσω κάτι που εξάλλου το είχα πει, ότι έκανε μια πολύ καλή καμπάνια, είχε μια πολύ σωστή στρατηγική, πέτυχε μια πολύ μεγάλη νίκη. Έχετε και τον άλλο Γεωργιάδη να μου πείτε όταν τον έχετε. Που είχα χανίζει με τον Μητσοτάκη. Τον άλλο, το φίλο του Γούδη. Ναι, ναι, ναι. Που είχα χανίζει εμένα καθόλου. Εγώ είχα ζητήσει το 8 να διαγραφεί ο Γεωργιάδης από το λαό σου. Για λέγε Πάρη. Πέραν όμως από τη μεγάλη νίκη που πέτυχε, να θυμίσω κιόλας
ο Κυριάκος Μητσοτάκης εσωκομματικά. Πώς πήρε. Να κλείσουμε το θέμα της Μακεδονίας πρώτα και μετά. 157. Ωραία, λοιπόν. Όχι, 157. 157 πήρε ο Μητσοτάκης. 157. Γιατί το λες. Έχετε αφού είναι 157.000. Και 152 με Μαράκη, σιγά. Όχι, είναι 173. Εγώ πήρα στο λαό 40.000, το λαό πήρα εγώ. Και 157 πήρα άλλο υποψήφιο. Γιατί λε μεγάλη ιδέα δημοκρατία. Με 2,5 εκατομμύρια ψηφοφόροι που ψήφισαν Κώστα Καραμαλή πρωθυπουργό. Σε αυτό δεν θα διαφωνήσω. Αυτό δεν μπορώ να διαφωνήσω. Εγώ λέω όμω ότι με βάση αυτά τα δεδομένα και εφόσον δεν τον περιμέναν ω φαβορή. Αν θυμάσαι όμως, σου είχα πει ότι εγώ τον βλέπω για δεύτερο γύρο, δεν τον έβλεπα να κερδίζει, ήταν όμως ο μόνος που θα μπορούσε να κερδίσει. Κέρδισε. Τώρα πάμε στο διατάφτα. Το διατάφτα είναι ότι τον προβάλλουν ως έναν μεταρρυθμιστή, έναν ηγέτη που θα φέρει έναν άνεμο νίκης στη Νέα Δημοκρατία. Για τη Μακεδονία, λέγαμε τώρα. Ότι είναι καλό για τη χώρα. Από εκεί πριν γυρίζω να στη Μακεδονία. Κάτσε, ρε παιδί μου, θέλει να το πει. Ένα λεπτό. Ναι. Ο καθένας έχει ένα σκεπτικό. Γυρίζω λοιπόν στο θέμα Μακεδονία. Για τις επιλογές που γίνονται τώρα. Λέω, λοιπόν, θα δούμε και τον Γεωργιάδη αντιπρόεδρο. Λέω, λοιπόν, ότι... Για τις επιλογές λέμε. Ρε, λέω λοιπόν ότι όταν ένας ενδυνάμει πρωθυπουργός έχει ανοιχτά ζητήματα και είναι εκβιάσιμος ή εξαρτημένος από αυτά, είναι επιρρεπής, τα ίδια έλεγα και πριν εκλεγεί. Είναι επιρρεπής σε εθνικά ζητήματα και σε τέτοιου είδους ζητήματα όπως είναι και τα Σκόπια. Αυτό λοιπόν λέω και σήμερα. Και δεν είναι μόνο τα περί μνημονίου ή ασφαλιστικού. Θυμάσαι το λοιπόν, και τότε. Για να δούμε τι έλεγε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Έχετε τα πρωτοσέλιδα έτσι για να δώσω και το λόγο στον Κώστα. Ο κύριος Γεωργιάδης που είναι εδώ. Στην έξοδο. Μήπως είναι το βίντεο μήπως που χαχανίζει. Μήπως κάνατε κάποιο λάθος. Είναι ίσως το βίντεο κάνατε κάποιο που χαχανίζει με το σημερινό αρχηγό. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, ναι. Ώσπου να βρουν, θέλετε ναι, να πείτε ναι, κάτι. Θέλω, γιατί, βεβαίως θέλω ναι. να πω, κοιτάξτε. Δηλαδή μια κύριος, επιλογή ναι, 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 ναι. τη συμβολίζει μια, γι' αυτό τώρα είναι, αυτή είναι ο, για τη Μακεδονία μιλάμε, ότι ναι, ο κ. Λασκαρίδης έχει επί της ουσίας γιατί διαλέγει δηλαδή αυτό ο Μητσοτάκης, ρε παιδί μου. Έχει λόγο. Μια στιγμή. Όχι, αυτό είναι το ζήτημά μας. Κάτι όχι, ετέθη ένα βαθύτερο πρόβλημα. Διαλέγει σε αυτόν γιατί. Διαλέγει τον Παπαθανάση για να χτυπήσει τη διαπλοκή, τώρα, γιατί. Αφήστε με να διαλέγει τον Άδωνη, γιατί. Θα σα απαντήσω και σε αυτό. Αφήστε με όμως να πω για το θέμα που τέθηκε με αυτά που είπε ο κύριος Λασκαρίδης. Βεβαίως, διαζώσεις και μιλώντας, κανείς αρχηγός δεν είπε αυτό που λέει ο κύριος Νίκος Γεωργιάδης. Ούτε ο Σαμαράς, ούτε ο Καραμαλής, ούτε όλοι οι άλλοι. Στην πράξη όμως. Μας μπαίνουν τα αυτοκίνητά τους με το Μακεδονία σωστό. Επάνω. Το έχω ζήσει αυτό στη Θάσο όταν πήγαινα. Αυτό επί τι Σαμαρά. Σημαίνει ότι τους αποδεχόμαστε με αυτό και άρα, το όνομα. Λοιπόν, άρα... Στην πράξη δηλαδή ναι. όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν διοικήσει την Ελλάδα και ως πρωθυπουργοί το κάνουν. Άρα δεν σε χαλάει σαρά, όχι δεν είπα δεν με χαλάει εμένα. Μα τότε εγώ είμαι ο ένας. Εγώ είμαι εθνικιστής. Εγώ είμαι εθνικιστής και είμαι μειοψηφία και είμαι περιθώριο. Εγώ σας αλλά λέω μου λες αφού παίρνει αμάξα τώρα να λέει γιατί και ο Γεωργιάδης. Γιατί μου λέτε βάζει τον κύριο Γεωργιάδη πολιτικού σχεδιασμού και οτιδήποτε. Διότι οι αρχηγοί των κομμάτων, με συγχωρείτε, ξέρουμε τι τσίρκο είναι τα κομμάτια. Τι να κάνει να το σταματήσει εκείνο γιατί γράφει μη καπά. Να τελειώσουμε λίγο. Να τελειώσουμε, αλλά τι είναι αυτά που λέμε τώρα. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς, εγώ ξέρω τι λέω. Λοιπόν, το γιατί τον βάζει εκεί, διότι στα κόμματα είναι. Δεν πέρασαν τα ΜΚΑ αυτοκίνητα, αποδέχτηκε κάποιο πρωθυπουργό. Αλλά γιατί αφήνεις μέσα στη χώρα σου να μπαίνει αυτοκίνητο με τη λέξη Μακεδονία. Ποια είναι η λέξη Μακεδονία? Α, έτσι, το ΜΚΑ είναι λέξη Μακεδονία. Είδατε πουθενά τίποτε, να αποδεχτεί η χώρα. Είδατε πουθενά η χώρα όχι να αποδεχτεί την ονομασία Μακεδονία. Έχουν κολλημένα το ΜΚΑ μπορεί να σημαίνει λοιπόν, οτιδήποτε. Δεν μπορεί να το σταματήσει και να του πει το ΜΚΑ ναι. εσύ εννοεί αυτό. Τώρα είναι συγγνώμη, να σου πω Χρήστο γιατί σε ξέρω. Θα παρέμβει ο πρωθυπουργό για το ΜΚΑ. Αυτή η τοποθέτηση. Έλεος δηλαδή. Αυτή η τοποθέτηση. Εάν αυτό το είχε κάνει ο Τσίπρας αυτά θα μου έλεγε. Γιατί αυτή η τοποθέτηση είναι συνηγορία τώρα. Αβάντα κάνεις τώρα. Προσπαθώ να δηλαδή να σου πω ότι δεν κάνεις αβάντα. Προσπαθώ αφού να πας τώρα εσύ να μου το κάνεις όχι, έτσι δεν πάω να στρογγυλό το κάνω και έτσι. Να πεις εντάξει. Θα σου πω την ουσία του πράγματος. Αφού λέμε εκείνο λέμε μα δεν με αφήνεις να απαντήσω. Μα ήδη έχεις πέντε λεπτά απαντήσω, για να ενισχύσεις τον κύριο Γεωργιάδη. Τα κόμματα και τη Νέα Δημοκρατία τα ξέρουμε από το 80 που μας λοιπόν. Επειδή είναι τσίρκα. Ο εκάστοτε αρχηγός τους πάει και τους βάζει εδώ πέρα μια μαρτυρία, ένα παρασημάκι. Και του λέει εσύ θα είσαι ο γενικός γραμματέας πολιτισμού. Ναι, αλλά δεν του είπε είσαι υπεύθυνος του τρίτου φύλου. Εσύ θα είσαι αλλιώς. Του είπε είσαι γραμματέας πολιτισμού. Σιγά να μην διαμορφώσει την πολιτική ο Νίκος ο Γεωργιάδης.
του έδωσε ένα βραβείο για λόγους εσωτερικής. Να λέμε ο Γεωργιάδης με το μαλλί για να μπορούμε να ξεχωρίσουμε από τον άλλον. Βρήκατε του Άδωνη. Με το μαλλί το Γεωργιάδη, το μαλλί. Τι έλεγε για τη διαπλοκή. Εκτός αν είναι πάλι δάκτυλος εδώ, δεν θέλουμε να αυτό. Για δείξτε μου, για να ακούσουμε λίγο τον Τράγκα. Για να ακούσουμε λοιπόν. Κύριε Χαρή, θέλετε να πείτε κάτι. Κάτσε να ακούσουμε τον Τράγκα. Ναι, έχετε παρακαλώ πολύ το απόσπασμα. Για να το ακούσουμε. Η δέσμευση που έχετε αναλάβει για 11.000 απολύσεις μέσα στο 2014. Και, θα απαντούσα εγώ. Συγγνώμη, αυτό ήταν ο Τράγκας με φωνή γυναικεία. Αυτή ήταν η, πώς τη λέμε, που θα παντρευτεί τον Μπακογιάννη. Η Κοσκιόνη. Η Κοσκιόνη. Για να την ξανακούσουμε. Αμάνε, τι κουτσομπόλης είσαι. Για βάλτε. Σε φοβερός κουτσομπόλης. Τώρα ποιος θα παντρευτεί ποιον να μεθαλέμε. Για να ακούσουμε. Του άρεσε του Χρήστο του Γούδη αυτό. Για άκουσε τον Χρήστο. Η δέσμευση που έχετε αναλάβει για 11.000 απολύσεις μέσα στο 2014. Και θα απαντούσα εγώ. Και θα απαντούσε αυτός. Τι έγινε. Και γιατί. Λέει και. Εγώ... Έχεις να πεις τίποτα κύριε Χαρή. Για 14.000 απολύσεις. Και τι απάντησα. Κοίταξε, εγώ ξέρω ότι ο Γεωργιάδης. Εγώ θυμάμαι... Με το μαλλί λέγε ρε Χαρή. Εγώ θυμάμαι ότι. Λοιπόν, όπως λέει ο. Ήταν μπουμπούκο ή εντάξει. Ο σύντροφος και συναγωνιστής Κώστας Αϊβαλιώτης. Λοιπόν. Εγώ ξέρω ότι ο κύριος Γεωργιάδης από την εποχή που ήταν βουλευτής στην Κέρκυρα μέχρι και πρότινος, μέχρι και το 2015. Είχε ασχοληθεί με διάφορα παρασκηνιακά παιχνιδιά και διάφορα περίεργα. Εγώ θυμάμαι το. Δεν σου λέω το τι λεγόταν την εποχή που ήμουν στην Αθηναϊκή. Σου λέω τώρα το τι συζητήθηκε. Συζητήθηκε τι είχε κάνει και τι παρασκήνιο είχε παίξει για να μην πάει Γερέκου στη Νέα Δημοκρατία. Και πώς την είχε υπονομεύσει. Καλά, μωρέ, σιγά. Πολλά, τώρα, παιχνίδια, τώρα, πολλά παιχνίδια. Άκου τώρα, κοίταξε να δεις. Τώρα πάντως δεν θα αντιδράσει. Η συμπεριφορά είναι μισογίνηση. Η συμπεριφορά. Η Διαμαντοπούλου δεν θα αντιδράσει τώρα. Θα κάνει το κορόιδο. Ούτε για τον θα άλλο τον Παπαδόπουλο. Η Διαμαντοπούλου. Δεν θα πάει, τι λες. Το δικό μου ρεπορτάζ. Κάτσε να δεις όλο το κολονάκι. Δεν πέρασε από το κολονάκι. Το ρεπορτάζ λέει έτσι. Ότι είναι έτσι. Μα σήμερα έχει δώσει συνέντευξη Διαμαντοπούλου. Ναι, και λέει ότι δεν θα πάω, εγώ θα κάνω καινούργιο φορέα. Είναι εξέλιξη, λέει η εκλογή του Μητσοτάκη. Είναι μαζί στο δίκτυο. Τι είναι αυτό το δίκτυο. Μια βόλτα μιλιώνει και κανάρι και θα δεις τι λέγεται για το πώς η Διαμαντοπούλου θα γυρίσει στην Δημοκρατία. Διαμαντοπούλου, Αλέτος Παπαδόπουλος, Χρυσοχοΐδης, έτσι. Όλα αυτά τα πρόσωπα. Ο Γιακουμάτος που θα σκηνικά. Άμα γυρίσει Διαμαντοπούλου. Γυρίσει, ποιος άλλος είπες, ο Τζίμερος. Ο Σκυλακάκης. Μα δεν ήταν ποτέ στη Νέα Δημοκρατία αυτή, ρε παιδιά. Ε? Τι λέτε να γυρίσει, ήταν ποτέ στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, έχεις δίκιο. Συγγνώμη, ναι, όχι, θα είναι το άνοιγμα. Αυτά τώρα βέβαια. Στο μαγαζί. Θα είναι το μεταρρυθμιστικό άνοιγμα. Βέβαια τα πρόσωπα δεν έχουν σχέση με την παραγωγή στάζει το στόμα σας. Πολλά από τα πρόσωπα που είπαμε ουσιαστικά τα έχει αποβάλει το ίδιο το πολιτικό σκηνικό. Ναι, αλλά γι' αυτό. Δεν θα έχουν. Έχει δίκιο. Όμω ο Μητσοτάκης, όπω είδε, αυτού που απέβαλε το εκλογικό σώμα. Δηλαδή στους τρεις που ανακοίνωσε, οι δύο είναι από εκείνους που απέβαλε. Να σας πάω λίγο πιο ανατρεπτικά. Εγώ στα 28 χρόνια που έχω στη δημοσιογραφία, τα 26 κάνω το ρεπορτάζ του Πασόκ. Και ακόμα και αυτού του μικρού Πασόκ τώρα. Τι έγινε εκεί, λοιπόν, τα μαύρα ταμεία. Θα τα πούμε γι' αυτά. Ξέρετε τι μου θύμισαν. 15 εκατομμύρια. Ξέρετε τι μου θύμισαν οι εκλογές στη Νέα Δημοκρατία. Στο jackpot, πού. Να σας πω τι μου θύμισαν οι εκλογές στη Νέα Δημοκρατία. Μου θύμισαν τον Κώστα Καραμαλή. Να είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου και να θέλει να γίνει Αντώνης Λιβάνης. Δηλαδή, να θέλει όχι να είναι ο ίδιος μπροστά, αλλά να ελέγχει τον οποιοδήποτε αρχηγό. Όχι. Τι όχι. Όχι. Ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ξέρετε τι μου θύμισε. Αυτό τώρα έχει σχέση με το Πασόκ ή με τη Διαμαντοπούλου. Μου θύμισε το Κώστα Λαλιώτη. Ήταν ένας τύπος που πόρωνε το κομματικό ακροατήριο, αλλά δεν έπιανε στην κοινωνία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μου θύμισε. Το Σιμίτι. Α, μπράβο, καλά τα λες. Που ήταν μπράβο, από άλλη πλευρά. Το είπε και ο Πάγκαλος. Που ήταν από άλλη πλευρά. Το είπε και ο Πάγκαλος. Λέει αυτό ήταν ο Σιμίτης. Πώς ο Σιμίτης, ωραίος ήταν. Είχε... Ήταν καλός ο Σιμίτης, γι' αυτό μας το λες. Είχε ο αρχιερέας της διαπλοκής. Μας και μας το λες για καλό. Μας έσωσε. Που μας τον παρουσιάσατε. Ότι ήταν ο. Και είναι αυτός τον οποίο πληρώνουμε. Έφτιαξε χρηματιστήριο στη χώρα. Να συνεχίσω. Έφτιαξε ταμεία. Και ο Άδωνης Γεωργιάδης μου θύμισε τον Ευάγγελο Γιαννόπουλο. Έφτιαξε και άμυνα. Συνθηματολογική. Ναι, αλλά δεν έγινε αντιπρόεδρος του Πασόκ. Δεν έγινε. Ενώ ο Άδωνης λέει θα γίνει. Τι λέει. Άρα τι λέει. Πλέον. Εσύ το έλεγε και σου έλεγα ότι είναι ο συμπροφοκάτορα. Ότι είναι ανέκδοτο. Αυτό που χαχάνιζε με το σημερινό κομμάτι. Είναι γεγονό ότι είναι αντιπρόεδρο. Χαχάνιζε. Τον ηρωνευόταν. Του έλεγε θα δώσω το αυτοκίνητό μου στον κύριο
Μητσοτάκη, το είδατε το βίντεο. 14 Σεπτέμβρη 2011. Μπείτε να δείτε τι έλεγε τον αρχηγό του. Εγώ λέω: όποιος μαζεύει πολλούς Γεωργιάδες γύρω του, χάνει. Ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, κολέγιο ψυχικού, επέλεξε κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους. Την κυρία Κεραμέως, κολέγιο ψυχικού. Έτσι δεν είναι? Κερατέως. Κεραμέως. Ο Σκεύη Κεραμέως, έχει ναι. Ακούσει την παλαιά. Και άλλους το κολέγιο. Εξέταζε τον κύριο Βορύδη να είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, κολέγιο ψυχικού. Τον κύριο Νίκο Γεωργιάδη, κολέγιο ψυχικού. Αυτός που βλέπετε τώρα και είναι μπουρδα. Όχι, είναι κολέγιο ψυχικού. Και ο κύριο Μπαλτά. Ο κύριο Μπιλιάδη Βαρουτσιώτη, κολέγιο ψυχικού. Να μην αρχίσω τώρα, μέχρι αύριο θα λέω κολέγιο ψυχικού. Εσείς είναι ο Δημοκράτες. Εγώ έχω τελειώσει δημόσιο σχολείο, όπως και οι περισσότεροι εδώ πέρα. Εντάξει, εσείς είναι ο Δημοκράτες. Σας αρέσει αυτό που βλέπετε? Είναι δυνατόν να είστε κολέγιο συγκρού? Κολέγιο συγκρού γίνατε. Εσείς, εσάς. Γι' αυτό βγήκε γρήγορα και δημοσκόπηση. Τους δημοκράτες. Το γουστάρετε, παιδιά. Συνεχίστε έτσι. Τι να σας πω. Η δημοσκόπηση αυτή βγήκε απλά και μόνο για να σοπάσουν οι πάντες και να ευχαριστηθεί έτσι λίγο το νεοδημοκρατικό συνέστημα ότι έρχεται η Νέα Δημοκρατία στα πράγματα. Να σας πω, επειδή φτάνει και στο τέλος. Και επειδή λέμε για το ΣΥΡΙΖΑ και επειδή φτάνει στο τέλος. Ο Αλέξανδρος δεν έχει μιλήσει από αυτού και ίσως να θέλει. Μια τάκα λέω μόνο. Αν θέλει να πει. Ότι το θέμα των ΜΚΟ είναι όπως και το θέμα των δημοσκοπήσεων, των εταιριών δημοσκοπήσεων. Σωστό. Φωνάζει, λέει πολλά εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν βλέπω τίποτα. Ένα χρόνο κυβερνάει και δεν κάνει τίποτα. Οφείλω να πω ότι έχει απόλυτα δίκιο. Γιατί σήμερα πόσο λέει, ποιος την έκανε? 3,7 είπαμε. Η μέτρων είναι, ανάλυσης είναι, για την εφημερίδα παραπολιτικά. Ποιανού είναι ρε εσύ? Εγώ περιμένω γιατί να δω. Δεν θες να πεις ονόματα. Να πούμε τώρα. Ποιανού είναι ρε παιδάκι μου? Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δεν ρωτάει εμένα, να πας το χάρι ρωτάει. Όχι, ποτέ. Αν ήμουν τρόφιμος δεν θα παρουσιαζόμουν να κάνω. Ποιανού είναι η μέτρων ανάλυσης? Λοιπόν, έλα πάμε παρακάτω. Ωραία παιδιά. Κύριε Αλέξανδρε. Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ δεν. Μην τον διακόψουμε όμως. Εγώ δεν συμφωνώ, δεν συμφωνώ εδώ με την κριτική. Τα ονόματα που αναφέρατε είναι ονόματα πολιτικών οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει στην πράξη, δεν γνωρίζουν τεχνοκρατικά τα θέματα. Πολλοί από αυτούς δεν γνωρίζουν και την αγγλική γλώσσα στην οποία γίνονται συζητήσεις και διαμορφώνονται τελικές αποφάσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θεωρώ, ας πούμε, ντροπή. Γιατί το πολιτικό σύστημα δεν φροντίζει να έχει ανθρώπους με τεχνογνωσία. Είναι απίστευτο αυτό. Και αν βγήκε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, είναι ο καλύτερος από όλους τους υποψήφιους. Διότι έχει δουλέψει και 9 χρόνια. Πού? Οι άλλοι δεν είχαν δουλέψει. Πού είχε δουλέψει στην Α και στην Εθνική Τράπεζα. Με ΑΣΕΠ είχε μπει. Και επίσης. Όχι, είχε μπει. Αύριο να αγοράσετε την εφημερίδα που λέει πόσο μισθό έπαιρνε, πώς διορίστηκε με Σιμίτη πρωθυπουργό, με Πασόκ στην κυβέρνηση. Εδώ. Διορίστηκε ο γιος του Μητσοτάκη. Λοιπόν, όχι. Άκου να δεις. Αυτό όμως δεν είναι η εμπειρία και το τελικό αποτέλεσμα.